Καλημέρα, Πόπι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μα παρακολουθεί. Είμαστε η Άννα Μαρία Νικολαίδου και η Φέα Στάινερ. Και βρισκόμαστε εδώ στον χώρο προβών των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων, με την εκπληκτική και μαγική παρέα της Έλενας Παπαρίζου, του Ισαΐα Ματιάμπα και της Σοφία Στρατή. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Θα απευθυνθώ πιο πολύ στην Έλενα επειδή έχει τη συγκεκριμένη εμπειρία, στην Eurovision αναφέρομαι, και που μας, έχει, μας είχε κάνει και ακόμα εξακολουθούμε και αισθανόμαστε πολύ περήφανοι με την πρωτιά που μας έφερε. Φέτο ε, νιώσαμε όλοι λίγο κάπω, λίγο περίεργα, λίγο στεναχωρηθήκαμε που δεν Σε πέρασε. νομίζω ότι παντού όπου η Ελλάδα υπογράφει και αν δεν έχει την επιτυχία που θα επιθυμούσαμε όλοι, ε, νιώθουμε μια στεναχώρια. Ε, εγώ τα γνώρισα τα παιδιά ε, και χάρηκα πάρα πολύ που τους γνώρισα. Είναι πολύ αυθεντικά παιδιά. Ε, τα παιδιά νιώσανε μια τεράστια περηφάνεια για αυτό που κάνανε. Νιώθουν πολύ καλά με τον εαυτό του και αυτό, και αυτό είναι που έχει σημασία όταν εκπροσωπεί τη χώρα σου. Και μπράβο, το ε, το ναι, το μπράβο του. ε, εγώ άλλωστε, όταν είχε έρθει η στιγμή που έπρεπε να να δώσω βαθμολογία σε όλα τα τραγούδια στη Σουηδική Κρατική Τηλεόραση, ε, το τόνισα ότι, εντάξει, ίσως είναι ωραίο λίγο να επιστρέφουμε και να τραγουδάμε στη γλώσσα μας. Mm -hmm. Εμένα μου άρεσε που η Ελλάδα ε, είχε την κριτική Λύρα και ότι είχε τον τρόπο... Όχι, γιατί μιλούσε για τον πόντο ναι. και ναι. την προσφυγιά των ποντίων. Mm -hmm. Και νομίζω ότι... γιατί και είναι ένα μεγάλο κομμάτι... Ε, Τη Ελλάδα αυτό. Και επίση είναι ότι ο κόσμο δεν πρέπει να ξεχνάει γιατί έγινε η Eurovision. Η Eurovision έγινε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, Κάποιε χώρε συμφωνήσανε ότι θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ ευρωπαϊκό για να γνωρίσουμε ένα τον άλλον καλύτερα, για να δεχτούμε τι κουλτούρε του αλουνού. Και να μην ξεχνάμε πολλέ φορέ γιατί είμαστε εδώ. Δεν είναι όλη την ώρα χαχαχού. Καμιά φορά μπορούμε να μιλάμε και λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Και επίση δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που είχε ένα κοινωνιοπολιτικό τραγούδι, ακόμα και η Ουκρανία έχει ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλληνα Βαβαρίζου που μίλησε στα κορίτσια για την εκπομπή μας.